Ποια είναι η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης σε αυτό? Είναι ξεκάθαρη. Θα ελεγχτούν όλες οι συμφωνίες, εάν και εφόσον έχουν γίνει. Αν έχουν τηρηθεί οι συμφωνίες αυτές στην ολότητά τους, γιατί βλέπουμε ότι είμαστε μια Ευρώπη με πολλά κράτη τώρα πια, με πολλές χώρες, να δούμε τελικά υπάρχει η Ευρώπη έτσι όπως ο καταστατικός χάρτης τέθηκε. Και προσέχτε, ξεκίνησε η Ευρώπη ως κώδικας εμπορικός για να ενώσει μια εμπορική κοινή συμφωνία για να έχουμε πιο πολλά προϊόντα σε καλύτερες τιμές και να βγει μια χρηματιστηριακή ανάπτυξη. Τελικά δεν μια Ευρώπη να μπαίνει σε κοινωνικές θέσεις κοινωνικών συνόλων, διαφορετικών εθνικοτήτων, αλλά και κοινωνιών, να τους επιβάλλει νόμους πέραν της φυσιολογίας ή κατά το δοκούν, λειτουργώντας με σέχτες και φυσικά είδαμε ότι δεν είναι και κανείς εκλεγμένος. Βλέπουμε ότι τα στελέχη της Ενωμένης Ευρώπης δεν είναι εκλεγμένα. Είναι θέσεις που έχουν επιλέξει μαριονέτες, μικρόψυχες, να ελέγχουν μια τόσο τεράστια γυραιά Ευρώπη. Πραγματικά με ξεπερνάει. Η Ελλήνος Συνέλευση θα βάλει μια σοβαρή ευθυγράμμιση και στις συμφωνίες, αλλά και σε μια νέα εποχή μιας πραγματικής Ευρώπης που πραγματικά ανήκει στην Ελλάδα, σε όλη μας τη διαδικασία στην Ευρώπη, διότι σε όλα τα ευρωπαϊκά μέρη υπάρχουν κτερίσματα ελληνικά, αρχαίοι πολιτισμοί δικοί μου, ίχνη Ελλάνιας πολιτισμικότητας και θα πρέπει αυτό να μπει σε μια βάση δεδομένων για να αρχίσουμε να βλέπουμε την Ευρώπη ως Ευρώπη, σαφώς να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας που δεν έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα, δηλαδή είμαστε τόσα χρόνια στο ευρώ, είμαστε τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνουμε τόσο μεγάλο πλούτο δικό μας, αλλά και το μετοχικό κεφάλαιο που βάλαμε στην αρχική συμφωνία και φυσικά η Ελλάδα μου δεν έχει τίποτα. Παρά ανταυτού, βλέπουμε να λένε ότι η πολιτισμένη Γερμανία, η πολιτισμένη Ιταλία, η πολιτισμένη Αγγλία, η πολιτισμένη Γαλλία, τι πολιτισμό έχει, επειδή έχει τρένα, επειδή έχει τρόλι, ενδεχομένως να έχει και οδικούς άξονες καλύτερους από μένα. Φυσικά, όταν μια χώρα την έχει παραμελήσει και την πατάς και φυσικά εκτελούνται διαταγές, άμα το θέλετε, έτσι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα οι δικές μας είναι μόνο με διαταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται με σέχτες και μάλιστα σκοτεινές. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμη και τη δυναμική των κρατών χωρών και δι' μιας πραγματικής δημοκρατίας που όλοι για αυτή μιλάνε, αλλά τελικά δεν εκτελείται πουθενά. Ας αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματική ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και άρχη ως πολίτες. Η Ελλήνων Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε? Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους.